Φύση του εδάφους και η πρώτη ύλη. Πέτρα είχαμε, πέτρα σκέψαμε. Οδήγησε ένα μεγάλο ποσοστό του αντρικού πληθυσμού να ασκήσει συστηματικά το επάγγελμα να χτίσει του πελικητή. Η σοφία και το γνήσιο αίσθημα χαρακτηρίζουν τη σύνθεση του ήλιου του Πανοπολίτη στο υπαίρθυρο του Καθολικού της Αγίας Τριάδας στο Βόλιο. Από το μπαλκονάκι του Αργύρι, το βράχο κόβει την ανάσα με τη θέα του και τους παράξενους βράχους που έχει για background τραβάμε για την ανωβάθρα. Σε λίγα λεπτά πατάμε πάνω στη ράχη του γεφυριού της Βόλιας. Χρόνια και χρόνια με τα δύο του τόξα διασκελνάει την Μπραμόριτσα, ενώνοντας την Αγία Σωτήρα με τη Χρυσαυγή, το Δήλοφο και τον Γλαψόδοτο. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θέσεις και αντιθέσεις, τηλεόραση του Flash, θέσεις και αντιθέσεις του Kozani.tv είναι φορές που ο τίτλος αυτής της εκπομπής δεν ταιριάζει καθόλου με τον καλεσμένο. Έχει συμβεί αρκετές φορές και σήμερα είναι εντελώς, μα εντελώς διαφορετικό από ό,τι πρέπει. Παρ' όλα αυτά αυτός είναι ο τίτλος. Δεν θα έχουμε ούτε θέσεις ούτε αντιθέσεις, μα μια πολύ ωραία συζήτηση με έναν φίλο πάνω απ' όλα, γνωστό σε όλους σας λόγω της δράσης του στα τηλεοπτικά μέσα της περιοχής για πάρα πολλά χρόνια, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πάνω από 25 χρόνια οι εκπομπές του ακόμη παίζουν και θα παίζουν για πάντα, μιας και αφορούν την Δυτική Μακεδονία, την ιστορία της, τους ανθρώπους, τον τόπο μας. Ο Αργύρης Παφίλης είναι καλεσμένος της εκπομπής. Ο Αργύρης που... Θέλετε ή δεν θέλετε, φίλες και φίλοι, θα μιλάμε στον ελληνικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Είναι άνθρωπος των μέσων, αλλά
είναι πολύ πράγμονο, Αργύρης. Το δέχεσαι, Αργύρη, αυτό. Ναι. Ότι κάνεις περισσότερα πράγματα από ένα τουλάχιστον. Ναι. Με την έννοια συστηματικά κιόλας. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, όπως σου λες, Παναγιώτη. Εξάλλου με ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι, είναι. Πώς αισθάνεσαι που είσαι σε ένα στούντιο? Γενικώς εσύ έχεις καλή σχέση με αυτά. Είχα καλή σχέση. Τώρα πια είμαι πάρα πολλά χρόνια μακριά από την τηλεόραση, ειδικά από τα στούντιο και όλα αυτά και τα σκηνικά. Και... Όχι, δεν σε αγχώνει. Αισθάνομαι πάρα πολύ. Δεν σε αγχώνει, είναι ωραία άνετα. Το στούντιο. Ξέρω, ήταν πολλά τα χρόνια. Flash. Και το κομμάτι αυτό, το τηλεοπτικό μου κομμάτι, ήταν σπίτι μου. Θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή με αυτό με το οποίο ασχολήθηκες για πολλά χρόνια και με το οποίο σε γνωρίζουν πολύ καλά οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Έχουμε ακούσει απίθανες ιστορίες, έχουμε συναντήσει ανθρώπους που αναζητούν, ακόμη και σήμερα μας ρωτάνε. Πες μας, ποιο είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας των χρόνων? Τι νομίζεις ότι άφησες, Αργύρη? Άφησες κάτι? Εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Εσύ πώς το βλέπεις? Εγώ δεν... για να πω την αλήθεια, Παναγιώτη, αυτά τα χρόνια που είμαι μακριά και είμαι έξω από το χορό, οπότε βλέπω πιο καθαρά. Δεν θεωρώ ότι έκανα για κάτι το πάρα πολύ σπουδαίο, το μεγαλειώδες, αλίμονο. Για μένα όλο αυτό το κομμάτι, αυτό που βλέπει ο κόσμος σήμερα και ό,τι έχει μείνει από αυτό και παρουσιάζεται, ήταν η ψυχική μου ηρεμία. Όταν δούλευες όλα αυτά. Ναι, ναι, ακόμα και το μοντάζ το οποίο στις αρχές θεωρούσα βασανιστήριο. Και φαντάζομαι ένα λογικό μοντάζ ήταν, δεν ήταν το ψηφιακό μοντάζ? Όχι, όχι, ήταν η κασέτα, Εντάξει, βρες, γύρνα μπρος πίσω. Μην το συζητάμε, ήταν, θύμιζε λίγο το κόψε ράψε σε φιλμ. Ήταν ένα βασανιστικό και όταν με την εξέλιξη των ψηφιακών μετά έγινε πιο... Μπόρεσες και μπήκες, δεν ήταν κάτι που σε δυσκόλεψε πολύ? Αυτό είναι κάπως εντυπωσιακό, με την έννοια ότι η ψηφιακή... Με βρήκε λίγο μεγάλο στην ηλικία η ψηφιακή. Τα κατάφερες όμως, δεν... Ήθελα να τα καταφέρω. Παναγιώτη, αν θα σφινώσει κάτι στο μυαλό μου, είναι, και πρέπει, θέλω να το κάνω, δεν βάζω τίποτα μπροστά. Θα γίνει και τέλειωσε. Όσο και να με κοστίσει αυτό. Γιατί κάποια τέτοια πράγματα, σίγουρα το ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι πολυτελείας και το πρόστιμο είναι πάρα πολύ βαρύ. Τέλος πάντων, πρέπει να συμφωνήσουμε οπωσδήποτε ότι η δουλειά που έγινε ήταν πολύ σπουδαία και σπάνια και ένα υλικό που θα μείνει για πάντα στην περιφέρεια και στους ανθρώπους της. Πόσο καλά τη γνωρίζεις τη Δυτική Μακεδονία? Ήταν αυτός παράγοντας για το αποτέλεσμα αυτό? Ο πρώτος παράγοντας. Βεβαίως. Η Δυτική Μακεδονία και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ηπείρου τα γνώρισα από πολύ νέος όταν ήμουνα ορειβάτης. Ορειβασία και τα λοιπά. Για μένα η ορειβασία δεν ήταν ο στόχος να ανέβω σε μια κορφή και τελειώνει εκεί το θέμα. Για μένα ήταν όλη η διαδρομή που έκανα. Μα χωριά που περνούσαμε, μα ποτάμια. Πρώτα ήθελα να μάθω την ιστορία τους. Τι είναι. Για μένα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο ο χώρος που βρισκόμουν, να ξέρω τι μου γίνεται. Αυτό και κάποια στιγμές τα πιο έτσι ουσιώδη κρατούσε ημερολόγιο. Όταν αυτά ήρθε και με βρήκε η τηλεόραση κάποια στιγμή, γιατί δεν σπούδασα τίποτα από όλα αυτά σε σχέση με την τηλεόραση. Η τηλεόραση ήρθε κάπως ξαφνικά. Ναι, μεν το φοβήθηκα, από την άλλη μεριά είπα γιατί να με το δοκιμάσω εξάλλου, για να μιλήσουμε, να πω ότι η αείμνηστη Βίκη Παπαφιλίππου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβλεπε πάρα πολύ μπροστά από τον καιρό της. Και όταν η Βίκη μου έκανε πρόταση να είμαι στην τηλεόραση, εγώ
Απόρρεσε. Τι να κάνω εγώ τώρα, τι δουλειά έχω κτλ. Και μου είπε: μπορείς. Σε γνώριζε από την άλλη σου δράση. Ναι, γνώρισε τι γνώσει μου, το ραδιόφωνο που ήμουν. Α, υπήρχε και το ραδιόφωνο. Ναι, δύο χρόνια, τρία πριν ήμουν στο ραδιόφωνο. Έκανε ραδιοφωνικέ εκπομπέ. Ναι, ναι, ναι. Τι περιεχόμενο, έτσι να κάνω μια μικρή έτσι, παρένθεση σε αυτό. Ήταν εκπομπέ, να το πω έτσι, με σχόλια κοινωνικά περισσότερο. Μουσικέ εκπομπέ. Πάντα πάνω στη μουσική ήταν τα θέματά μου, στα τραγούδια, επιλογές, γιατί διαθέτω και μια πολύ μεγάλη δισκοθήκη. Είναι κάπου στα 2.500 βινήλιο. Οι μουσικές ήταν περισσότερο, αλλά πάντα για να υπάρχει και ένα θέμα, να μην είναι έτσι ξεκράμαστα τα τραγούδια. Τραγούδια και η ροή των τραγουδιών. Καταπιανώσουν με κάποιο ζήτημα. Ναι, ναι, καταπιανώμαι με κάτι, με ένα θέμα για να δικαιολογώ και τα τραγούδια που μπαίναν μέσα εκεί. Βέβαια η Βίκη βλέποντας ότι δουλεύω, δεν αστείαμε πάνω σε αυτό. Έστω και αν κρατούσε μαζί με τις διαφημίσεις, ξέρω εγώ, 50 λεπτά η εκπομπή, θεώρησα ότι μπορώ να έχω ένα βήμα στην τηλεόραση. Το επέμενε. Και αφού επιμένει, εφόσον επιμένει. Έτσι, τόσο πολύ, δίκη, θα έχουμε να πει άρα, κάτι ναι, μπορεί να άρα, μπορείς. Γιατί να με το κάνω. Είμαι και από τους ανθρώπους, τολμώ. Δηλαδή, μέχρι τότε δεν είχες και σχέσεις με τις κάμερες, με τις φωτογραφικές μηχανές, με όλα αυτά τα πράγματα. Καμιά σχέση, τίποτα. Ούτε φωτογραφική μηχανή κάνω. Δεν είχες κάνει ούτε φωτογραφική, βέβαια. Όχι. Εκείνο που με βοήθησε στην κάμερα είναι να είναι καλά η ζωγραφική. Για την οποία θα μιλήσουμε μετά αρκετά. Και έτσι μια ερώτηση λέει ακριβώς αυτό, πόσο σε βοήθησε, πόσο κοντά ήταν αυτά τα πράγματα. Ναι, η εικόνα στην τηλεόραση. Όταν έκανα το πρώτο διπορικό μου, δεν θα πω ποιο ήταν, γιατί ίσως να παρεξηγηθεί και ο άνθρωπος που είχα τότε στην κάμερα. Δεν μου άρεσαν οι λήψεις. Και σαν να κάναμε και ένα δεύτερο. Ούτε σε εκείνο ακριβώς μου άρεσαν η λήψη, η εικόνα, οι γωνίες κτλ. Και είπα θα το κάνω μόνος, θα μάθω μόνος κάμερα. Για δύο εβδομάδες δεν έκανα κανένα. Δεν έκανα λήψεις, γυρίσματα κτλ. Αφοσιώθηκα μόνο να. Ήταν βέβαια τότε ένας πολύ καλός σκηνοθέτης, ο Χρήστος ο Μπάρμπας. Εξακολουθεί να είναι καλός. Καλά, ο Χρήστος είναι μεγάλη. Πολύ σοβαρή περίπτωση. Ναι, ναι. Πρόσφατα το φιλοξενήσαμε. Να είναι καλά εκεί που είναι, όπου και να είναι, και να πάει καλά στις δουλειές του ο Χρήστος. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Χρήστος. Το να μάθω την κάμερα και αργότερα και στο μοντάζ. Και μέσα από εκεί, μαθαίνοντας, έτσι, κατάφερα να. Να ανεξαρτοποιηθείς καταρχήν. Να ανεξαρτοποιηθώ και να φέρνω τα πράγματα στα μέτρα μου. Να με φέρνουν τα πράγματα στα μέτρα μου. Αλλά αυτό είχε πολλές ώρες δουλειάς. Πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Έτσι. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά μεγάλο. Πολλές ώρες αποτελέσματος. Δηλαδή, πέρα από το πόσες ώρες ήταν κάθε μία εκπομπή, γιατί για να κάνεις μία ώρα εκπομπή ξέρουμε πόσες ώρες χρειάζονται. Αλίμονο. Να, είναι πολύ το υλικό που έχει μείνει και. Σου αρέσει έτσι που ακόμα και τώρα παίζονται, γιατί παίζονται. Δεν τις βλέπω. Σίγουρα δεν τις βλέπεις, γιατί. Δεν τις βλέπω, όχι. Τις έχεις φτιάξει και έχουν παίξει και ξαναπέξει. Αλλά παρόλα αυτά όμως εμφανίζονται. Πάει να πει ότι έχουν μια διαχρονικότητα. Δεν έχει. Και μια. Έχει και μια σχέση με την ιστορία του τόπου πια. Δηλαδή μια εκπομπή σου που έγινε πριν από 25 χρόνια. Έχει αλλάξει και η περιφέρεια μας. Και οι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα. Και η φύση αλλάζει, Παναγιώτη. Και η φύση αλλάζει. Αυτό το. Ειδικά αυτές οι επαναλήψεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό και με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Ειλικρινά το λέω, γιατί εντάξει. Είναι υπερβολικό. Είναι υπερβολικό, ναι. Δεν το βλέπω γιατί. Θα σου πω κιόλας το. Δύο είναι οι λόγοι που δεν το βλέπω. Είναι ότι. Καλά έκανε και το έθεσε, γιατί τώρα ακούμε για συνέχιση, ολοκλήρωση. Και συγκεκριμένα για τις παλιότερες, μέσα στην πορεία μου, στον χρόνο, είχα καλυτερεύσει και τα πολύ έτσι.
Δούλεψα και με σπουδαίους ανθρώπους όπως ο Λάκης ο Κομινός και τα λοιπά. Ο Αίμνης ο Τάκης ο Βενιτσανάκος ήταν ο περατέρ και από τον ελληνικό ασπρόμαυρο κινηματογράφο ο Βενιτσανάκος και βεβαιμένος από την Ευρώπη για ένα ντοκιμαντέρ που είχε κάνει για τα πουλιά στον Εύρο. Σημαντικές δουλειές, σημαντικοί άνθρωποι και δουλειές αξιόλογες. Εκεί έβλεπα ότι ναι, κάτι κάνω, είχα τις αμφιβολίες μου, τέλος πάντων να μην γίνομαι κουραστικός. Τώρα βλέποντας παλιότερες εκπομπές και έχω γίνει πολύ καλύτερο. Εκεί βρίσκω λάθη, βλέπω λάθη. Οπότε θα το δω λίγο, αν το δω λίγο στην αρχή, βλέπω ένα δεκάλεπτο και μετά αλλάζω κανάλι, αν βέβαια παρακολουθώ και τηλεόραση και στιγμή, γιατί είναι λίγο μακριά από αυτά. Και ένα άλλο που με ενοχλεί και δεν τα βλέπω και τα πιο παλιά, γιατί τότε ήμουν με μαύρα μαλλιά. Α, μάλιστα. Δεν θες να δεχθείς αυτό, μα έχει και αυτό την αξία. Ναι, εντάξει, δεν λέω, αλίμονο, ναι. Εκείνο όμως, νοσταλγώ λίγο. Ναι. Νοσταλγία, όχι, δεν είναι τίποτα περισσότερο. Δεν είναι παράπονο, δηλαδή, αλίμονο, ο χρόνος. Αλλά η νοσταλγία. Θα έμπαινε στη διαδικασία για κάτι πολύ καλά οργανωμένο, για κάτι σοβαρό τώρα για αυτό το ζήτημα? Όχι. Όχι με την έννοια του συστηματικού κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες κτλ. Αλλά κάτι, ένα γενικό ντοκιμαντέρ, ας πούμε. Θα έμπαινε στη διαδικασία. Όχι, όχι, όχι. Εάν δηλαδή προετοιμάζονταν το έδαφος, θα έλεγες όχι? Όχι, ναι. Μεγάλωσα πια. Έχω στρέψει τον Αργυράκο αλλού. Μάλιστα. Πια. Ναι, μεν ήταν ένα μεγάλο κομμάτι τηλεόραση τα χρόνια. Πάρα πολύ μεγάλο. Ένα κομμάτι το οποίο επενέβαινε όχι μόνο στη δικιά μου λειτουργία, στις σκέψεις μου και στην, το να αντιμετωπίσω πράγματα, αλλά και στην ίδια μου την οικογένεια. Έτσι, γιατί έλειπα μέρες ολόκληρες. Έφευγα για μοντάζ τότε όταν γινόταν από βίντεο σε βίντεο και δεν είχαμε την πολυτέλεια, ένα μοντάζ είχε το κανάλι τότε. Εγώ πήγαινα μετά το βραδινό βελτίο ειδήσεων, μετά τις 12 και καθόμουν μέχρι τα ξημερώματα. Δηλαδή για 4 μέρες, 4 νύχτες να γίνει το μοντάζ. Πήγαινα 12, 7 το πρωί, 8. Πώς βλέπεις τα μέσα, τα περιφερειακά, γιατί τώρα έχεις εικόνα, γνωρίζεις, έζησες και τις πρώτες στιγμές των μέσων στην περιφέρεια, να, και τη δική μας και τις πολύ καλές στιγμές. Πώς είναι σήμερα το 2021, περάσαμε και κρίσεις οικονομικές και ζητήματα. Να. Πώς το βλέπεις το πράγμα? Έχει ενδιαφέρον, είναι δύσκολα, δύσκολα έχει προοπτική? Ξέρω ότι η Ήπεθρος στη Δυτική Μακεδονία, όπου βέβαια έχουν και την απαραίτητη και την κατάλληλη εμβέλεια τα περιφερειακά κανάλια, ο κόσμος θα παρακολουθεί ιδιαίτερα το Δελτίο Ειδήσεων. Ναι, και εκπομπές όπως είναι η δική σου και τα λοιπά, που έχουν κατά βάση πολιτική χρειά, πρέπει να ενημερώνεται. Από πού θα ενημερωθεί αλλιώς? Ο τύπος δεν θα ρωτάει να φτάνει πάνω στην κρυσταλλοπηγή στα σύνορα τα αλβανικά. Η τηλεόραση όμως φτάνει. Τον είχε τη τηλεόραση. Τις εφημερίδες. Φτάνει, ναι. Καλά, εκεί η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Οι πολιτικές εφημερίδες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί στην περιοχή μας. Είναι μείναν λίγες πια. Δεν θα πω αν έχει μέλλον ή προοπτική, ξέρω εγώ, να φροντίσουν οι υπεύθυνοι των καναλιών να έχει μέλλον. Στο χέρι τους είναι. Υπάρχει κρίση, αλίμονο. Ακόμα και σε αυτό να βοηθήσει και η πολιτεία. Ξάλλου η Κοζάνη, 3 περιφερειακά κανάλια. Η τοπική εξουσία θα μπορούσε όντως να παίξει ένα ρόλο. Ναι, μπορεί να παίξει ένα ρόλο και να τα στηρίξει τα κανάλια. Θεωρεί ότι κάποιο ρόλο παίζει, αλλά είναι κατά τη γνώμη μου σχεδόν ασήμαντο. Τέλος πάντων, τώρα έχει δικιά σου σημασία. Τη δικιά σου γνώμη σημασία. Ναι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βοηθηθούν τα περιφερειακά να μείνουν. Τα χρειάζεται ο κόσμος. Τα παρακολουθεί τα κανάλια. Λογικό είναι, είναι ο. Ναι. Και είναι τα κανάλια από την άλλη μεριά, τώρα να πάμε και την μεριά των καναλιών, να προσέξουν την ποιότητά τους. Έτσι. Και το πώς. Και το πρόγραμμα ακόμα. Το ποια εκπομπή παίζει, ποια προηγήθηκε από αυτήν και ποια ακολουθεί. Δηλαδή να στηρίζει μία εκπομπή την άλλη και όλες μαζί το κανάλι. Τώρα εμείς ρωτάμε τον Αργύρη. Γιατί ο Αργύρης είχε μια μεγαλύτερη εμπλοκή με την τηλεόραση, πέρα από τα ντοκιμαντέρ,
όριζε και το πρόγραμμα μέσων ενημέρωσης στην περιοχή. Κάποια στιγμή, ναι. Οπότε με πέρασε και από αυτό το... Αναγκαστικά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και γνωρίζεις και με ευκολία, γι' αυτό και τα λες με ευκολία αυτά. Και όντως η ποιότητα είναι το ζητούμενο, ναι, αλλά ναι. Είμαστε σε μια εποχή όπου η τοπική αγορά είναι δυσκολεμένη και δεν μπορεί να στηρίξει τα μέσα. Το ξέρω αυτό, το γνωρίζω, αλλήμον. Δεν μπορούν τα μέσα εύκολα να έχουν το προσωπικό που θέλουν, ναι, γιατί τα έξοδα είναι πολλά. Ναι. Πριν από λίγο καιρό με την Κατερίνα Δόδωρα, την ιδιοκτήτρια του Flash, τα λέγαμε αυτά, και όταν τη ρώτησα αν θα το ξανά κάνει, είπε όχι. Ναι. Είπε όχι, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο και κανείς δεν φανταζόταν βεβαίως ότι θα γίνει έτσι. Ναι. Και είναι και συνολικό. Αν υπάρχουν, δούμε κάποιες εξαιρέσεις σε όλη τη χώρα, η περιφερειακή τηλεόραση κυρίως, που είναι το πιο ακριβό πράγμα, περνάει τα πιο δύσκολα από κάθε άλλο μέσο. Αλλά και οι εφημερίδες. Δηλαδή, οι εφημερίδες στην Ελλάδα έχουν μείνει περίπου οι μισές στα τελευταία 10 χρόνια. Έκλεισαν. Εντελώς. Έφυγαν το παιχνίδι. Και ποιος αγοράζει εφημερίδες, υπάρχουν ιστοσελίδες κτλ. Άλλαξε και αυτό. Μια εφημερίδα, πια ειδικά οι Κυριακάτικες, πουλάνε περιοδικά, πουλάνε CD, πουλάνε. Παντόφλες, ό,τι θες. Τα πάντα, ναι. Για να έρθει και μια επέτειος έτσι. Εθνική επέτειος, πουλάνε και σημαίες και αφορούσε και ένα. Και φέσια. Και φέσια. Μπορεί, αγορά δεν ξέρω, είναι δύσκολα. Υπάρχει μια κρίση αλλά... η οποία δεν έχει κλείσει δυστυχώς για τα μέσα και ειδικά για τα περιφερειακά. Ξέρεις, τα περιφερειακά μέσα, αν θυμάσαι, δικαιούνται ένα κομμάτι της διαφήμισης της κρατικής. Ποτέ δεν το πήρα. Δεν το πήρα ποτέ. Ήταν ένα κρίμα όλο αυτό γιατί το περιφερειακό κανάλι. Είχε πάρα πολύ πιο άμεση σχέση, ειδικά με τον αγρότη. Από ότι, ή μάλλον, οι άνθρωποι που δουλεύαν για αυτή και βγαίνανε στην οθόνη, τους θεωρούν δικούς τους ανθρώπους. Έτσι. Δεν θεωρούν δικό τους άνθρωπο έναν δημοσιογράφο ενός μεγάλου καναλιού. Έχει μια απόσταση. Εκείνος έχει απόσταση μεγάλη και αν θα τον δει και δεν θα τον δει και ποτέ. Ετούτον όμως εδώ τον βλέπει. Ένα μεγάλο κανάλι για την Κοζάνη, μόνο αν γίνει κάτι συναρπαστικά αρνητικό θα το παίξει. Ναι, ναι. Ούτε κάτι θετικό το συναρπαστικό δεν το πιάνουν. Έχουμε βαρεθεί να μας παίρνουν τηλέφωνα γιατί. Τα κρούσματα στην Κοζάνη είναι πολλά, γιατί έγινε ένας φόνος, μόνο για αυτά. Μόνο για αυτά. Ενώ τα τοπικά μέσα όντως ασχολούνται το με την κοινωνία. Το τοπικό ασχολείται, ναι αυτό είναι. Και με τις αδυναμίες και τα λοιπά, εκεί είναι το επίκεντρο. Έτσι. Και σε αγαπάει ο κόσμος. Από τα κουτσομπολιά, τα πολιτικά μέχρι... Πάντως όντως, η ποιότητα είναι το ζητούμενο, είναι αλήθεια αυτό. Και όσο ποιότητα, το καταφέρουμε... Δεν στοιχίζει η ποιότητα. Οικονομικά δεν στοιχίζει. Θέλει δουλειά μου. Λίγο παραπάνω δουλειά. Λίγο παραπάνω δουλειά θέλει. Μεράκι, ρε Παναγιώτη, πώς το λένε αυτό. Μεράκι. Θα το πω λίγο κουζενίτικα. Μεράκι, ρε. Μεράκι. Ναι. Θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος για να έρθουμε στο δεύτερο μέρος με κάτι τελείως διαφορετικό. Με έναν Αργύρη Παφίλη που δεν πολύ γνωρίζετε οι περισσότεροι και που, αν θέλετε, αυτό ήταν και το ζητούμενο της σημερινής συζήτησης. Μια παρόμοια συζήτηση κάναμε και πριν από χρόνια. Και φρεσκάραμε βεβαίως. Ναι, το 17. Το Δεκέμβριο του 17. Α, θυμάσαι ακριβώς τις ημερομηνίες. Μένω άφωνος. Θα επανέλθουμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια ολιγόλεπτη διακοπή και με ένα μικρό βιντεάκι σε αυτό το πρώτο μέρος που αφορά τις καταπληκτικές, εκπληκτικές δουλειές. Ο Αργύρης μπορεί να θέλει να κρατήσει χαμηλά τους τόνους και τα δεδομένα, αλλά. Για μας ήταν δάσκαλος κυριολεκτικά, ο τρόπος με τον οποίο τα έβλεπε, οι μουσικές που χρησιμοποιούσε, ο λόγος πότε έμπαινε και πότε έβγαινε. Όλα αυτά είναι αξιοσημείωτα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος.
Θέσεις και αντιθέσεις, μέρος δεύτερο, με καλεσμένο τον Αργύρη Παφίλη, σε μια εκπομπή διαφορετική, ανοιχτή, χαλαρή. Μια κουβέντα σαν είμαστε στο σπίτι μας. Έτσι, Αργύρη. Τώρα, η πρώτη ερώτηση που είχα εδώ, έτσι, εγώ δεν γράφω ερωτήσεις γενικώς, κάποιες έτσι σημαντικά σημεία. Λοιπόν, η πρώτη, έτσι, θα τη διαβάσω έτσι όπως τη λέω εδώ. Από πού έρχεσαι, Αργύρη Παφίλη, από πού έρχεσαι? Δηλαδή. Ποιος είσαι? Γιατί εδώ βεβαίως το κομμάτι το τηλεοπτικό το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά έχεις σπουδές, έχεις καλλιεργήσει κάποια πράγματα. Κάτι έκανα κι εγώ. Θέλουμε να πιαστούμε για να φτάσουμε στη ζωγραφική. Θα θέλαμε να μας πεις τη σχέση σου με αυτή την ιστορία, γι' αυτό και το θέτω. Ζωγραφική. Α, να πάμε σε αυτό το κομμάτι, να πάμε προς ζωγραφική. Θα πάμε στη ζωγραφική. Νομίζω ότι όσον αφορά τα υπόλοιπα είπαμε αρκετά και, λοιπόν, και αρκετές φορές. Εδώ είναι το εντελώς καινούριο για πάρα πολύ κόσμο που με έκπληξη βλέπουν στα social media, στο Facebook, οι ζωγραφικές ζωγραφιές σου. Το ένα στο άλλο. Τις κάνει αυτός ο ίδιος, είναι σίγουρο. Λοιπόν, στο προηγούμενο είπαμε ότι για την τηλεόραση δεν έχω κάνει καμιά απολύτως σπουδή. Και με ενοχλούσε πάντα λίγο μια παρένθεση, Παναγιώτη, ανοίγω, κλείνω που λέει. Με ενοχλεί έτσι στους ανθρώπους έξω μου, άλλες φορές που ο κύριος Παφίλης, ο κύριος δημοσιογράφος, ο κύριος λαογράφος, δεν είμαι τίποτα από αυτά. Ούτε λαογραφία έκανα, στην τηλεόραση δεν έκανα λαογραφία. Τους κατανοείς, φαντάζομαι, πως θα να βρουν. Ναι, αυτός όμως μου βάζει τα μπελίτσα και δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Ναι. Εγώ είχα μια κάμερα στα χέρια, στον νόμο, και κατέγραφα ένα λογογραφικό, ένα έθιμο, μια εξέλιξη ενός εθίμου. Δεν πάει να πει ότι είμαι λογογράφος. Δεν έκανα λογογραφία. Το κείμενο σχεδόν τα πλήρωσα σε βιβλία και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν είμαι λογογράφος. Πού έκανα δημοσιογραφία, έκανα ποτέ. Εγώ είμαι ο διπόρος. Ο διπόρος. Πιο καλό είναι αυτό. Εγώ είμαι ο διπόρος. Το δισάκι μου στον νόμο που λέει και ένα τραγούδι του Χατζηδάκη. Και ποτάμια, βουνά, μνημεία, βέβαια πάντα με ένα μπούσουλα μπροστά για να ξέρω που βαδίζω και κάνω. Γνώσεις, ενημέρωση, ξέρω που πάω, ποιον. Έχεις σταθεί ποτέ πάνω μπροστά σε μια γέφυρα, σε ένα ποτάμι, σε κάποιο φυσικό τοπίο, ναι, με ένα χαρτί και ένα μολύβι και το ζωγράφεις? Ναι, 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 αρκετές φορές. Και γεφύρια έχω σχεδιάσει και ναούς. Και αρχοντικά. Τώρα εμείς που ξέρουμε, που έχουμε έρθει και κάποιες φορές στο χώρο, στο σπίτι, κάνεις και άλλα πράγματα. Αλλά αυτή η μανία με την οποία δουλεύεις αυτά τα πενάκια, με το μελάνι μέσα στο δοχείο, είναι μια ιστορία ιδιαίτερη, δύσκολη καταρχήν. Αρκετά. Αρκετά, γιατί η δυσκολία που έχει το μελάνι, μεγάλη δυσκολία, είναι ότι δεν μπορεί να κάνεις λάθος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, δηλαδή, αν κάνεις λάθος, αν κάνεις και για γέφυρα την σχεδιάζεις και κάνεις ένα λάθος, ναι, και ναι, το πετάς, ας πούμε. Ναι, ναι, δεν μπορείς να διορθώσεις, δεν διορθώνεται αυτό. Ενώ το χρώμα διορθώνεις. Έχεις την πολυτέχνη να διορθώσεις. Το χρώμα μπορείς να... Αυτό το συνέστημα το έχεις νιώσει, δηλαδή έχεις κάνει λάθος ή δεν έχει τύχει? Χτύπα ξύλο τώρα, ευτυχώς. Δεν έχεις κάνει λάθος. Ναι, στις αρχές, γιατί η ιστορία με τα μελάνια ξεκινάει κάπου το 90, όταν είπα φτάνει το χρώμα να κάνω. Είχα και μια με το άσπρο μαύρο. Mm-hmm. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα του άσπρο μαύρο και η δουλειά πάνω με άσπρο μαύρο. Τι άλλο από το να χρησιμοποιήσω μελάνι. Δεν ήθελα όμως να χρησιμοποιήσω πινέλο. Σκέφτηκα τον Κονδυλοφόρο όταν έκανα καλλιγραφία στην Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού, τότε στις αρχές του 60. Έψαξα σε ένα κελάρι που είχαμε στο παλιό του σπίτι και βρήκα το σακουλάκι, το είχε η μάνα μου φυλαγμένο, με δύο κονδυλοφόρους μέσα, κάποιες πένες και εκτός μελάνι, η οποία είχε εξαρρεθεί τόσα χρόνια, άλλη μου. Ναι, και έκανα τα πρώτα που έκανα, ναι, ένα έσχιζα, ένα έκανα, ξανά έσχιζα, πετούσα, δεν... Αλλά ήταν και ένα είδος εξάσκησης. Mm. Να μπορέσω να συμφιλειωθώ με το... να συμφιλειωθεί ο νους με το κονδυλοφόρο και το χέρι.
δεν με πήρε και πολύ, να πω, με πήρε τα μεγάλη διάρκεια δεν του χρόνου. Δεν σε ταλαιπώρησε να πεις το... ταλαιπώρησε όλο αυτό, όχι, όχι, όχι. Ήδη ζωγραφική, ζωγράφιζα, υπήρχε μέσα μου, έχω κάνει και σπουδές και τα λοιπά, η ζωγραφική επάνω. Αλλά δεν το κράτησα σαν επάγγελμα τη ζωγραφική. Γιατί ήξερα ότι ο καλλιτέχνης, ειδικά στον εικαστικό τομέα, δεν μπορεί να επιβιώσει και τόσο. Και έψαχνα να αργούν να βρω άλλη δουλειά, να μπορώ να επιβιώνω και τα λοιπά. Και αυτό να το κρατάω για κάποιες ώρες που ήθελα να είμαι μόνος μου. Για μένα. Το 90 ξεκίνησα με τα Μελάνια. Από το 90 και πέρα, μέχρι το 96 που έκανα και την πρώτη έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, τότε με την παρόρμηση της κυρίας Γεωργίας Μεντεσίδη Καραμήτρου, ήταν... Δούλευες και... τότε εκεί, δούλευες στο αρχαιολογικό... Ναι, το 96 είχα αφήσει... Για κάποια χρόνια δούλευες στην αρχαιολογία. Την τηλεόραση. Κάθισα εδώ κάπου 4 χρόνια στην αρχαιολογία. Αλλά παράλληλα, σε όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στην αρχαιολογία, τότε ήταν και η περίοδος που δούλεψα για 3 χρόνια με το Λάκη τον Κομνίνο. Δηλαδή η τηλεόραση δεν μου λείψε. Ντοκιμαντέρ. Υπήρχε. Αυτό υπήρχε μια συνέχεια 30 χρόνια. Παραγωγές για άλλες περιοχές. Ναι, για άλλες περιοχές, ναι. Εκεί έγινε την πρώτη έκθεση, βέβαια με πάρα πολύ πίεση από την ίδια. Κύριε Μεντεσίδη, πού είχε διέργα σου? Με την Γεωργία ήμασταν φίλοι και, είδε κάποια έργα μου η Γεωργία και θέλησε κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι εκεί. Δεν το θεωρούσα και τόσο, ένιωθα ανασφάλειες για όλο αυτό το υλικό. Θα μου πεις και τώρα να κάνω κάτι καινούργιο και τώρα νιώθω ανασφάλεια γι' αυτό. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό αυτό. Είναι φυσιολογικό το πίσω που είναι καθένα. Έτσι, σωστά. Και πήγε πάρα πολύ καλά που ήρθε πάρα πολλοί κόσμοι. Αυτόν τον άνθρωπο που βλέπω στην τηλεόραση. Τι κάνει και αυτό, κάνει και εκείνο. Τι είναι αυτό τελικά. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμοι στην έκθεση τότε στο μουσείο. Στο μουσείο. Πότε έγινε αυτή? Τον Οκτώβριο το 1996. Έχεις κάνει κάποιες εκθέσεις και έχεις συμμετέχει σε κάποιες εκθέσεις. Ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια. Μετά από το μουσείο τότε από το 1996 και μετά δεν ασχολήθηκα πάλι. Ξαναγύρισα στην τηλεόραση. Α, ναι, σωστά. Υπήρχε αυτή η περίοδος πάλι. Ήταν, για μένα, Παναγιώτη, δύο οι μεγάλες ερωμένες στη ζωή, η ζωγραφική και η τηλεόραση. Τηλεόραση όχι, η τηλεόραση, η τηλεόραση. Αυτή η δουλειά συγκεκριμένη που έκανες. Η τηλεόραση για μένα ήταν ο δρόμος για να δείξω τη δουλειά μου. Το εργαλείο για να δείξω τη δουλειά μου. Δεν δούλευα για την τηλεόραση. Δεν έκανα δημοσιογραφία για να είμαι εκεί, να μου είναι απαραίτητη. Δεν είχε την καθημερινή θωρά. Όχι, δεν το έχω αυτό. Όχι. Λοιπόν, τώρα δουλεύεις ακαταπαύστος με το πενάκι. Τώρα ξαναγυρνάμε στην άλλη ερωμένη που λέμε, τα πενάκια, τα πενάκια μου. Μάλιστα, εγώ μπορώ να πω στον κόσμο ότι είδα ένα πενάκι που μου το έδειξες και το έχεις από το γυμνάσιο. Ναι, ο κονδυλοφόρος, ναι. Σαρά, το έδειξες. Βέβαια, ναι, δεν το χρησιμοποιώ κιόλας πολύ λίγο και δεν το χρησιμοποιώ γιατί ήδη τα ελαττήρια που έχει μέσα που σφίγγουν το πενάκι έχουν χαλαρώσει πολύ. Έχει μπουκώσει και από τα μελάνια και από αυτά. Αλλά τα έχω έτσι για να... Αυτή είναι συνική μελάνη, κλασική μελάνη. Κλασική συνική μελάνη. Για μένα είναι και μάλιστα πιο έντονα. Άρχισα να δουλεύω Παναγιώτη τα μελάνια όταν είχε αρρωστήσει η μάνα μου και μετά συνέχεια ο γαμπρός μου. Ήταν ένα πολύ δύσκολο κομμάτι στη ζωή, στην οικογένεια μας. Έπρεπε να βρούμε τρόπους, φόρμες για να μπορούμε λίγο να χαλαρώνουμε για να μπορούμε να βγάλουμε την άλλη μέρα, ναι. Η επόμενη μέρα. Εκεί με βοήθησαν τα μελάνια, ξαναπιάστηκα με τα μελάνια και να κάνω συντροφιά στη μάνα μου ή στον γαμπρό μου και να βρίσκομαι μέσα στο σπίτι. Και καταπιάστηκα με τα μελάνια, δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα άλλο. Όταν ζωγραφίζεις, αφοσιώνεσαι σε αυτό, πώς λειτουργεί, πώς είναι αυτή η διαδικασία. Τώρα για εμάς που δεν ζωγραφίζουμε ή χάζω ζωγραφίζουμε. Δεν συμβαίνει μόνο, θα σου πω τι συμβαίνει, αλλά δεν συμβαίνει μόνο σε μένα επειδή ζωγραφίζω στον κάθε καλλιτέχνη, έτσι. Σε όλους συμβαίνει αυτό. Όταν παίρνει στα σοβαρά την δουλειά του.
Μάλλον όταν την αγαπάει τη δουλειά, πια σοβαρά. Όταν αγαπάει τη δουλειά του, όλα αυτά είναι μέσα. Και σοβαρά με την έννοια πρέπει να κάνει αποτέλεσμα. Έτσι, αυτό ακριβώς, το εννοείς σοβαρά. Όταν μπαίνω στη διαδικασία να ζωγραφίσω και έχω ετοιμάσει τα μελάνια μου και, το θέμα μου, από εκεί και πέρα ο χρόνος σταματάει. Τους χτύπους του ρολογιού θα τους ξανακούσω να πω μέχρι εδώ, δεν μπορώ να θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Γιατί χρειάζεται και μια οργάνωση εδώ. Εντάξει, κουράζεσαι και λοιπά. Ναι, όταν αρχίζει και κουράζεται αυτό, από μόνο σου λέει στο. Σταμάτα. Λοιπόν, αυτή η διάρκεια που θα είναι μια ώρα, δύο ώρες, μια μέρα ολόκληρη. Εγώ, για μένα έχει παγώσει χρόνος. Δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι εγώ, τα μελάνια μου, τα πενάκια μου και το χαρτόνι μου. Τώρα σε ρώτησα στην αρχή από πού έρχεσαι. Ζωγράφησες από μικρός, ήταν κάτι. Από πιτσιρικά. Ζωγράφησες. Ω, βέβαια, ναι. Ζωγράφησες καλά, δηλαδή, όταν τελείωνες μια ζωγραφιά με έναν έκπληκτη γύρο σου, ας πούμε, κάπως έτσι. Όχι, δεν θα ρω. Όχι. Δεν πήγαινε αντί τα μάτια. Δεν ενθουσιαζόταν για κανένα. Η μάνα μου έτσι. Κάτι καταλάβαινε. Κάτι καταλάβαινε ότι. Ναι, για τη ζωγραφική και τα λοιπά, αλλά. Όχι, δεν. Αργότερα, βέβαια, εντάξει. Εδώ σαν. Παιδί που ήμουν, εκείνο που χαιρόμουν ήταν όταν σε κάποιες γιορτές ονομαστικές, γιατί τότε δεν κάναμε γενέθλια. Ναι. Έτσι, στη δεκαετία του 60, μην τελευταίο. Αυτά είναι καινούργια μόδες. Οι θιές μου, τις μάνες μου, από τις μάνες μου τη μεριά, στην γιορτή μου φέρναν μπογιές και τα λοιπά, φέρναν αυτοκινητάκια και τα λοιπά. Και μετά ήταν η μεγαλύτερη, ναι, η μεγαλύτερη χαρά ήταν ένα μπλοκ, γιατί τα μπλοκ δεν ήταν σε μέγεθος από τόσο μεγαλύτερα, έτσι. Και μπουγιές και ένα. Δεν ήταν και το πιο φθηνό πράγμα, ήταν κάτι σχετικά. Ήταν, οι τέσσερις μπουγιές είχε το αυτό μέσα. Τέσσερα βασικά χρώματα. Μετά βγήκαν με τα 12 ή τα 24 τα χρώματα που ήταν. Εμείς τα θυμάμαι ότι είχαμε σε πιο μεγάλους, είχαμε και 12 και 24. Τώρα το εντυπωσιακό που είχε 4 μόνο. Ναι, ναι, 4-5 χρώματα δεν είχε περισσότερο, δεν το θυμάμαι καλά αυτό. Και ξυλομπουγιές, ας πούμε. Ξυλομπουγιές. Μετά νερομπουγιές. Στη συνέχεια το λάδι των. Ναι, είχα τολμήσει, έκανα και κάποια έργα όταν ήμουν στα 15-16 χρονών με λάδι. Ναι, τα έχω κρατήσει αυτά. Τα παιδιά στο σχολείο, οι συμμαθητές σου τότε, οι δάσκαλοί σου, έβλεπαν, ήξεραν, όχι, δεν υπήρχε μια επιφυλακή. Δεν νοιαζόταν κανένα γι' αυτό. Όχι, δεν νοιαζόταν κανένα. Εκείνα τα χρόνια και όλα μου έπανε. Ποιο να δώσει σημασία, όχι, όχι, να κάνει, υπήρχε στο σχολείο το μάθημα ζωγραφικής, ο δικής, όπως αυτά και τίποτα το. Εντάξει, ήταν. Στο σπίτι, ό,τι γινόταν στο σπίτι σε μένα. Έξω δεν μπορούσα να δουλέψω. Να κάνω. Στο σχολείο ήταν ακόμα πιο. Και τώρα έτσι ακόμα συνεχίζεις κυρίως. Ναι, ναι, στο σπίτι. Τώρα πια. Πέρασες μια περίοδο της ζωής σου εκτός περιοχής και στη Σχολή Καλών Τεχνών, ναι. Στην Αθήνα. Ναι. Και είναι τα χρόνια. Τι θυμάσαι, θέλουμε να μας πεις τώρα, είναι αναγκαίο να τα ακούσουμε όλα αυτά, έχουν μια σημασία να χτίσουμε όλο αυτό, τώρα βλέπουμε σαν αποτέλεσμα. Α. Έκλεισα αρκετά χρόνια εκτός περιοχής. Τέσσερα χρόνια, πέντε, ναι, και παραπάνω, γιατί μετά μπήκα, δούλεψα σε κατασκευαστικές εταιρείες. Ήταν και λίγο. Εκτός περιοχής, ναι, ναι, ναι. Σε εταιρείες αυτές. Ναι, όταν κάπου το 1977 η εταιρεία που δούλευα πήρε σαν έργο το εργοστάσιο του Αμιάντος ο Ζιδάνη. Ήρθα. Και επέστρεψες έτσι. Ναι, επέστρεψα εδώ. Δούλεψα και από εκεί, από τότε και μετά έμεινα εδώ. Βέβαια, κατά περίοδος κάπου όταν δούλευα για γυρίσματα, έλειπα και τα λοιπά, αλλά πάντα η Κοζάνη. Και τα τελευταία χρόνια δεν πάω και πουθενά, μένω εδώ. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που θα σε κρατούσε στην Αθήνα, ας πούμε. Η Αθήνα. Σου λείπει δηλαδή εκείνη η περίοδος. Η, ναι, Αθήνα είναι διαφορετικό, ναι, ναι, πράγμα, ναι, τελείως. Ναι, όσοι, ναι, έχουν ζήσει ξέρουν τι, ναι, ναι, τι εννοώ. Την Αθήνα την αγαπούσα και την αγαπάω. Α, έτσι. Όσα και να τη ξέρουν και όσα να τη λένε, εγώ την αγαπούσα και την αγαπάω την Αθήνα. Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, καλό, μόνο την παραλιακή. Δεν έχει ζήσει. Όχι, όχι. Και δεν με ενθουσιάζει και να πάμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, δεν με ενθουσιάζει και τόσο. Ήταν ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της ζωής μου αυτό. Η ζωή στην, ναι, 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 περίοδο. Και γνώρισα και ανθρώπους και στη συνέχεια, βέβαια, δεν ήταν μόνο
Μέσα από τη δουλειά της τηλεόρασης γνώρισα ανθρώπους που δεν τους γνώριζα με άλλη αφορμή. Οποιασδήποτε δουλειά και να έκανα, δεν θα γνώριζα, ας πούμε, αυτούς. Ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους του πνεύματος, της τέχνης κτλ. Με τους οποίους και τελευταία κάνουμε και αρκετή παρέα. Αλλά ήταν, όταν ο Λάκης ο Κομνηνός, αφού τελειώσαμε τα γυρίσματα των εκπομπών τότε, ήρθε κάποια στιγμή για να με πληρώσει. Mm-hmm. Συναντιόμαστε στο παλιό El Greco. Mm-hmm. Ιστορικό με... Ναι, ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Υπογράψαμε αποδείξεις, αυτό, ξέρω εγώ. Εγώ θυμάμαι για κάτι που λύσε το πόσο άνετος και χουβαρδάς ήταν αυτός ο άνθρωπος. Δεν είχα πάρει τα γυαλιά μαζί μου, οπότε δεν έβλεπα για να απογράψω, γιατί έχω όλα τα στραβά και τα ανάποδα, και πρεσβειοποία και μοιοπία. Λοιπόν, ναι, να υπογράψω και μου δίνει τα γυαλιά του. Υπέγραψα. Μου λέει, κλείνει την απόδειξη, πλήρωσε. Μου λέει, πας στο σπίτι, παίρνεις τα απαραίτητά σου. Παίρνεις τα απαραίτητά σου και φεύγουμε, η Αθήνα σε περιμένει. Έχω προετοιμάσει το έδαφος. Σε γνωρίζουν, και πάλι συγγνώμη, αρκετοί. Φεύγουμε. Θα σας φεύγουμε απόψε, θα σας φεύγουμε αύριο. Μην κουνάς από μένα, από την κόζια με τίποτα. Υπήρχε μια πρόταση. Δεν ήταν μόνο, σοβαρό... υπήρξαν και πριν. Αυτή την ακούω σοβαρή, ναι, με την έννοια, ναι, ναι, ότι ναι, ναι, και ο άνθρωπος σοβαρός. Ο, δούλεψε για μένα ο Κομνηνός κάτω. Δούλεψες, ναι, μαζί του και ναι, ναι, άρα ναι, αυτό, ναι, που έλεγε είχε βάση. Ναι, ναι. Εκείνο, να σου πω την αλήθεια... Λάθος έκανες, Αργυρία, έπρεπε να πας. Θα είχαμε, ναι, τώρα άλλα αποτελέσματα, θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Ξέρεις, Παναγιώτη, το 76 το καλοκαίρι, τον Ιούνιο-Ιούλιο, μπήκα στο δημόσιο. Και μου στείλαν στην Κορυσό Καστοριάς και μάλιστα στο ΕΛΤΑ, στον ΕΛΤΑ, στα ταχυδρομεία. Ταχυδρόμους. Ναι, έκατσα δύο μήνες και δήλωσε παρέτηση και έφυγα. Δεν μπορούσα το ωράριο, δεν μπορούσα αυτό το δημοσιοπαλλήλικη. Και ήταν και μια πολύ δύσκολη περιοχή και δουλειά για μένα. Δύσκολη ήταν γιατί δεν την πέρασα στο νου καθόλου, δεν άφησα απ' έξω. Γι' αυτό και με δυσκόλευε. Δεν θέλησα να μπω. Πήγαινε από χωριό σε χωριό με ποδήλατο, και μια μέρα ήμουν στο γραφείο, έκανα χρέη γραφείου και τα λοιπά, ταμιευτήριο και οτά, και την άλλη μέρα με ταχυδρόμο στην τσάντα. Και επειδή ο προηγούμενο δεν είχε μηχανάκι ή ξέρω εγώ μεταφορικό μέσο, στα περισσότερα χωριά πήγαινα με τα πόδια. Τι αποστάσει μιλάμε δηλαδή. Τι μιλάμε, όταν γυρνούσα, αποστολή από τι επιθέσει που είχα από τα σκυλιά, παρόλο που είχα και ένα ξύλο πάντα μαζί μου, όταν ερχόμουν στο σπίτι, ποια ήταν η δουλειά πρέπει να κάνω. Λοιπόν, να πάρω κλωστή και βελόνι και να μαζέψω τα μπατζάκια από τα δαγκώματα, να το ανεβάσω λίγο παραπάνω για να μην φαίνονται τα ξέφτια. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν ήταν και η δυσκολία του επαγγελματός. Εντάξει, αυτό τώρα δεν έχει πολλά χρόνια που γινόταν, δηλαδή δεν έγινε και την περίοδο του 21. Όχι, βέβαια. Ήταν η Δυτική Μακεδονία, ποια εποχή, το 70. Ναι, το 76, ένα χωριό που σήμερα, ναι, λέγεται Άγιος Νικόλαος, είναι δίπλα από την Κορυσό. Τσιρίλοβο λεγόταν παλιά. Το Τσιρίλοβο τότε δεν είχε ρεύμα. Ηλεκτρικό. Και εσύ πήγαινες με τα πόδια και με την πήγαινα, σάκα με του με την τζάντα, με μια ντουντούκα. Και ναι, ντουντούκα. Βεβαίως, πώς θα μαθεί ο κόσμος ότι ήρθε ο ταχυδρόμος, όπως σας είπα. Αργύρι είναι φοβερή εικόνα. Νομίζω ότι πρέπει να την κάνεις σε σκηνή από, ήταν ωραία, από κάποιο ντοκιμαντέρ. Δεν γίνεται. Φοβερό το ακούω. Ήταν ωραία. Ήταν, παρόλο που δηλαδή αυτή... αναγκάστηκα να τα παρατήσω όλα. Αυτή η Ελλάδα σήμερα με την τότε πραγματικά απέχει πάρα πολύ. Α, ναι. Σε πολλά πράγματα. Πρώτα έχουν αλλάξει οι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει τις σκέψεις, την ψυχή τους, σε πολλά πράγματα. Εγώ ήμουν τυχερός σε εκείνο το κομμάτι, γιατί έζησα την... γι' αυτό επιμένω με τον άνθρωπο της υπαίθρου, την αγνότητα και τη φιλοξενία. Όταν σε φιλοξενούν αυτοί οι άνθρωποι, δεν λένε από μέσα τους, άντε μωρέ, Παναγιά μου, Χριστέ μου, πότε σηκωθεί να φύγει. Ναι. Εκεί η φιλοξενία έχει πρόσωπο. Θεωρούσαν επιτυχία ίσως στη ζωή, ναι, τους, ναι, που συνέβαινε, ναι, αυτό, ναι, το πράγμα. Ευχαρίστηση. Έτσι, η φιλοξενία έχει πρόσωπο. Είναι προσωποιημένη η φιλοξενία. Αυτό το ζήσα τώρα. Το γεύτηκα. Τώρα εγώ θέλω να μείνω εκεί στη ζωγραφική. Πριν από, να, λίγο καιρό φιλοξενήσαμε και στο Κοζάνη TV. Μάλλον δεν το έχεις δει ακόμη, αλλά θα το έχουμε κάνει, mm-hmm, ένα βίντεο και τις φωτογραφίες. Είδαμε ότι έχει αναγύρει πλήρως το γεφύρι του Πασά. Είσαι ο πρώτος που το έκανε. Ναι. Ήρθε μετά υπουργός, θα έρθουν μηχανικοί κτλ. Και τεχνίτες. Αλλά εσύ ήδη το έχει αναγύρει, το έχει ετοιμάσει με τα πενάκια σου.
Ναι, έχω μια πετριά με τα γεφύρια. Έχω γερί. Χρόνια τώρα. Πάρα πολλά χρόνια. Το γεφύρι για μένα, επειδή αλλήμον δεν είμαι αρχιτέκτονας, δεν είμαι πολιτικός μηχανικός, έτσι πως είναι ενταγμένο μέσα στο τοπίο που το χτίσανε μας για να διευκολύνουν και να ανακουφίσουν τον κόσμο από τα κατεβάσματα των ποταμών, για μένα όταν το βλέπω λέω ότι το τοπίο δεν θα μπορούσε να κάνει χωρίς το γεφύρι, αλλά ούτε το γεφύρι με το συγκεκριμένο τοπίο που είναι ενταγμένο. Το βλέπω ηχαστικά πάντα. Απολύτως προσαρμοσμένα τα γεφύρια στον κάθε τόπο. Αυτό είναι. Ναι, 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 ναι. Και βέβαια κατά πόσο του διευκόλυνε όλη τη δουλειά, γιατί έπρεπε να έχει βράχο ή το θεμελίωμα. Να υπάρχει βράχο, να υπάρχουν τα απαραίτητα για να μπορέσει να το κτίσει το γεφύρι. Έτσι, κάπου εκεί, αν χρειαζόταν να καλυφθεί με ένα τόξο, με δύο, με τρία, με πέντε, ανάλογα την κήτη του ποταμού. Και τα. Γιατί το ποτάμι δεν κρατάει πάντα σε μια κήτη το νερό του συγκεκριμένα, σε μια. Το αλλάζει κήτη. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, ανάλογα τις κατεβασιές. Έχουμε πολλά γεφύρια στη Δυτική Μακεδονία. Αρκετά, αρκετά. Πάρα πολλά ήταν, και το γερβενά τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα. Θα ήταν. Μπορούσε να γίνει πόλος έλξης μεγαλύτερος. Γιατί ένας μικρός πόλος έλξης είναι και τώρα έρχονται να τα δουν. Τουριστικός για την περιοχή μας, τα γεφύρια μας θα μπορούσε να γίνει. Βεβαίως. Βεβαίως. Θυμάμαι το 2007, όταν με την οικολογική κίνηση νομού Κοζάνης τότε θέλησε αυτή η ομάδα να κάνουμε ένα οδηπορικό για τα μονοπάτια, γιατί ήδη είχαν πάρει μια δουλειά να κάνουν διάνοιξη μονοπατιών πάνω στο Βόλιο τα παιδιά η ομάδα, και αυτό να το κάνουμε ένα οδηπορικό, ένα ντοκιμαντέρ ας πούμε και τα λοιπά. Και πήγα μαζί τους και δούλευα κάθε Σαββατοκύριακο. Ανεβαίναμε πάνω στα βουνά και στα λαγκάδια. Και τα παιδιά κάναν μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ σοβαρή δουλειά και υπεύθυνη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι εκείνο το να εντοπίσεις τα, και να τα χαρτογραφήσεις τα μονοπάτια, με τα οποία μετά περνάγαν τα παιδιά, συνδέαν τα χωριά οπωσδήποτε με γεφύρια. Να υπάρχει αυτό, να μπορείς να κάνεις ένα. Ξέρω, γυρνώντας από τον Ζουπανιώτικο Αηλιά κάτω για να πας προς τα στον Αυγερινό, και από τον Αυγερινό να πας στη Μόρφη, περνάς το γεφύρι της Τριάδας, της Πέτσιανης. Κάνοντας σήμερα αυτό το, αν πας να κάνεις αυτή τη διαδρομή σήμερα, θα γνωρίσεις ένα βοιακό τοπίο, ένα μακεδονικό τοπίο φοβερό, με πολλές αναλλαγές. Αυτό έχει η Ελλάδα, Παναγιώτη, όχι μόνο το κομμάτι το δικό μας, όλη η Ελλάδα, οι αναλλαγές των τοπίων της. Δεν είναι ίδια πουθενά κανένα τοπίο, δεν αντιγράφει κανένα τοπίο το άλλο. Δεν είναι γνωστό στον Έλληνα αυτό. Βέβαια. Αλλάζει συνέχεια. Δεν πηγαίνει, δεν κινείται. Ο πολύς ο κόσμος σε αυτά τα. Κρίμα είναι όμως αυτό, γιατί υπάρχουν και τα μονοπάτια, υπάρχουν. Ο κόσμος πια, ενώ παλιότερα όταν ψάχναμε με τον ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Γιώργο τον Τζότσο, ο οποίος έκανε και το βιβλίο «Μακεδονικά γεφύρια», ναι, μια εξαιρετική είναι δουλειά. Οι δήμονες το. Ναι, ναι, ο Γιώργος, ναι. Σε αυτά τα θέματα. Τριγυρνάγαμε τότε με τον Γιώργο να εντοπίσουμε τα γεφύρια, να τα φωτογραφίσουμε και τα λοιπά. Ήταν στα χωριά, θα μας δίνουν και πληροφορίες, γιατί. Δεν μας ξέραν κιόλας, σου λέει, τι είναι αυτό, χρυσοθύρες, ψάχνουν λίρες. Ακόμα παίζει αυτό το σκηνικό, ακούμε, ναι, έτσι. Τότε έπαιζε πιο. Διάφορες ιστορίες ακόμη. Έπαιζε πιο έντονα. Και εμάς μας έπιανε ένα φόβο να μην πέσουμε πάνω σε καμιά τέτοιου είδους λαθρανασκαφή. Κάποτε, να το πω και δημόσια, κάποιος γνωστός μου είχε πει, μήπως μπορώ να βρω όλες τις εκπομπές που έχουν γεφύρια. Λέω, γιατί τις θέσεις, τόσο πολύ αγαπάς αυτή την εκπομπή και τα λοιπά. Λέει, όχι, λέει, αλλά έχω, άμα θα τα βρω, λέει, αυτά τα γεφύρια και τα λοιπά και τα ξέρω, μπορεί να εντοπίσουμε χάρτες οι οποίοι έχουν σημεία με θησαυρούς. Ήταν απίθανη η εκδοχή. Βέβαια, δεν σου τα ζήτησα ποτέ. Όχι, δεν ζήτησα ποτέ τις εκπομπές. Τα γεφύρια τώρα, τα γεφύρια. Τα ζωγραφίζεις, τα σχεδιάζεις. Ναι, για αυτό λέω, τα γεφύρια είπαμε πως είναι για μένα, από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Με μανία όμως τα σχεδιάζεις. Με μανία, με πολύ μανία. Τα γεφύρια, να το κλείσω λίγο αυτό το κομμάτι με τα γεφύρια, τα επισκέπτουμε ιδιαίτερα του Βοΐου πάρα πολύ συχνά σχεδόν,
Τα έχω ζωγραφίσει, τα έχω κάνει ντοκιμαντέρ, οδηπορικά. Έχω γράψει γι' αυτά, σε περιοδικά και εφημερίδες στο τοπικό. Θρύλους που είναι γύρω από αυτό, ε. Έχω κάνει τρεις θρύλους, στους οποίους να είναι καλά ένας άλλος φίλος, ο Σπύρος ο Μαντάς. Αυτός ο μέγας ερευνητής των γεφυριών, ιδιαίτερα της Ηπείρου και Βορείου Ηπείρου, έκανε ένα πεντάτομο έργο τα τελευταία δύο χρόνια. Πρώτο, δεύτερο, στον τέταρτο τόμο που βγήκε πριν από ένα-δύο μήνες κυκλοφόρησε. Εκεί έχει δημοσιεύσει τρεις θρύλους δικούς μου από γεφύρια του Βοΐου. Το ένα είναι της Χρυσαυγής, το άλλο είναι το γεφύρι της Τριάδας της Πέτσχενης, το γεφύρι του Πέτρου, και το άλλο είναι το γεφύρι του Πραμόριτσα που λένε τώρα, είναι στα όρια νομών Κοζάνης και Γρεβενών, κοντά στο Ανθοχώρι, στο Βόλιο. Μεταξύ Ανθοχώρι και Κλιματάκι από τα Γρεβενά μεριά. Να μην αδικούμε και τις περιοχές και λένε όχι, είναι δικό μας και είναι δικό σου. Και εγώ λέω, παιδιά, στην Ελλάδα όμως είμαστε, όλο στο ελληνικό έδαφος είναι. Τι πάνε να επιβάζουμε όρια. Τέλος πάντων, ναι. Για αυτά τα τρία που τα δημοσίευσε ο Σπύρος, του άρεσαν πάρα πολύ και τα πέρασε εκεί. Και στους άλλους δύο τόμους του συμμετέχω, στο δεύτερο και στον τρίτο, δίνοντας του Σπύρου κάποια στοιχεία για το γεφύρι του Πασά, θρύλους, που κατέγραψα τελευταία, και για ένα γεφύρι στον Αλιάκουνα, στην Κότζα, περιοχή Κότσα, κάτω από το Μικρόκαστρο, που το ένα βάθρο του σώζεται από τη μεριά της Τραπεζίτσας. Το άλλο από εδώ μεριά προς το Μικρόκαστρο δεν υπάρχει, απλώς όταν έπεσε πήραν τις πέτρες κτλ. Εκεί βρήκα ανθρώπους που μιλήσαν για αυτά το γεφύρι συγκεκριμένα. Ο Σπύρος το βρήκε ενδιαφέρον, γιατί κάποιοι που και βίλει κάπου το αναφέρει αυτό το γεφύρι και θεωρούν ότι είναι μπέρδεμα η ιστορική. Δεν είναι μπέρδεμα, υπήρχε το γεφύρι αυτό. Mm-hmm. Ήταν λίγο πιο πάνω από το γεφύρι του Πασά, αυτό το γεφύρι. Και ναι, αυτό με... Είναι αλήθεια ότι... Ήταν μια ολοκλήρωση για μένα. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάς για αυτά δείχνει μια πολύ μεγάλη σου αγάπη. Ναι. Εγώ είδα από κοντά αυτό το έργο που τώρα ετοιμάζεις με τα Γρεβενά, με όλες αυτές τις λεπτομέρειες, από μια μικρή φωτογραφία, εντυπωσιάστηκα. Θέλεις να ζωγραφίζεις, το έχω καταλάβει. Τώρα πια ναι, δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Ο Σπύρος ο Μαντάς μου είπε, εντάξει, για θρύλους έχω άλλους τρεις που έχω γράψει. Έτσι. Μου λέει, γράψει και περισσότερους, γράψει, ξέρω εγώ, τρεις-τέσσερις ακόμα, αφού υλικό υπάρχει. Δεν θέλω το άπιαλο. Αυτό ήταν έτσι ένα, πώς να το πω, μια αστραπή. Μια αστραπή ήταν όλο αυτό που έγινε και το κλείσα. Όπως έκλεισα, δεν έκλεισα πόρτες. Έτσι. Και στην τηλεόραση δεν έκλεισα πόρτες. Γιατί όσες φορές αυτό που λέμε μεγάλη μπουκιά φάει, πώς το λέμε. Εμείς κάναμε, αν θυμάσαι, μια προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια. Προσπάθησα να. Δεν κλείνω πόρτα, αλλά. Καλύτερα να είναι ανοιχτά τα παράθυρα. Ναι. Προσπαθώ να κρατώ ισορροπίες για να είναι ο Αργυράκος μου καλά. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, γιατί έτσι θα έχουμε και αποτελέσματα, να είναι καλά. Πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της κουβέντας. Είπαμε αρκετά πράγματα και πράγματα που δεν συνήθως τα λες. Σε ανάγκασα, θα πεις. Εντάξει, ναι. Αλλά χρήσιμο. Και για τα παιδικά σου χρόνια και για την Κοζάνη και την Δυτική Μακεδονία του τότε και του τώρα. Αυτό που μένει είναι ότι ο Αργύρης Παφίλης γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό είναι. Θεωρείς ότι υστερείς σε ζητήματα ανάδειξης η περιφέρειά μας, να κλείσουμε με αυτό? Δηλαδή, όταν πρώτο ήρθα, γιατί εγώ ήρθα και αργά στην περιοχή και ρωτούσα εδώ κόσμο, δεν ήξερα να μου πούνε πού να πάω, αν υπάρχει κάποιο αξιοθέατο στην περιοχή. Θεωρούσαν ότι πρέπει να το βρουν μέσα στην πόλη, μάλλον, ίσως γι' αυτό. Στην πόλη. Ή δεν ήξεραν. Προχθές μου είπε κάποιος ότι είναι 50 χρονών, έτσι, συνομήλικη, και μου είπε ότι δεν έχει πάει ποτέ στην Καστοριά. Με εντυπωσίασε αυτό. Υπάρχει μια τέτοια, έτσι, δυσκολία στον πολίτη αυτής της περιοχής να ξέρει τον τόπο του, το αντιλαμβάνεται? Όχι, δυσκολία δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει μια δυσκολία. Είναι κατά πόσο ο συγκεκριμένος που ήθελε να πάει δεν πήγε ποτέ στην Καστοριά. Η Καστοριά
Δεν ξέρω ότι έχει καμιά ιδιαίτερη ανάγκη διαφήμιση. Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό. Φαντάζομαι ότι το γεφύρι του Πασά είναι έτσι πολύ μεγάλη υπόθεση για να έχει πάει. Αποκλείεται να έχει πάει. Βέβαια, ναι. Και όπως και πολλοί. Εγώ στους 10 που ρώτησα, ο ένας, επειδή είναι και από τα μέρη εκεί, πήγε. Έτσι το δοκίμασα. Αυτό το γεφύρι που τέλος πάντων θα, το έχεις αναστηλώσει εσύ και θα έχουμε... Εγώ το αναστήλωσα με τις πένες μου και τα πενάκια μου. Πολύ ωραίο το έκανες. Αλλά τώρα είναι καιρός, βέβαια, από ό,τι ξέρω θα δουλέψει η περιφέρεια και οι άνθρωποι, το πανεπιστήμιο ή το πανεπιστήμιο άρχισε να δουλεύει για όλο αυτό. Την υπόθεση της αναστήλωσης. Με τον περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, τον Γιώργο, που είχαμε μια κουβέντα πριν από μέρες βρεθήκαμε, είδα ότι θέλει να το κάνει με, να το πω λίγο λαϊκά, με χίλια. Με χίλια. Μακάρι και δεν γίνει, μου ανέφερε πρέπει. Μόνο αυτό, έχει και άλλα πράγματα ο Γιώργος κατά νου να κάνει, μακάρι. Αλλά για να στείλεις κάποιον κάπου, θα πρέπει και ο ίδιος να ενδιαφέρεται, ρε Παναγιώτη. Τώρα αυτός που δεν θέλει να πάει στην Καστοριά, τι ιδιαίτερο πρέπει να τον δείξει από την Καστοριά να τον τραβήξει για να πάει. Ναι, ούτε καν το γενικό φυσικό τοπίο δεν ήθελε να συναντήσει. Μάλλον. Αλλά υπάρχει μια έτσι πολύ μυστήρια σχέση με τον πολίτη αυτής της περιοχής και τους γειτονικούς νομούς και τα φυσικά κάλλη που η Δυτική Μακεδονία τα έχει. Πώς δεν έχει. Όλη η Δυτική Μακεδονία δεν είναι το Ερμιόνιο. Η πλατεία, συγγνώμη. Μην κάνω και ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Καλά το είπες, έτσι. Μπορεί να πάει. Να πάρει το... Σήμερα μια οικογένεια, 4 άτομα η οικογένεια, 5 αυτοκίνητα έχω. Μεγάλη ευκολία μπορούν να... Παρόλο που είναι και η κρίση που λέμε και όλα αυτά, έτσι. Εντάξει, μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο και να πάει. Να πάει να δει ένα αίσθημα από κοντά. Το 7χώρο, Φερρυππίν. Το 7χώρο ήταν κάνει τους μπουμπαρέους στο ανήμερα της πρωτοχρονιάς. Πάλι λαϊκά θα πω, όλα τα λεφτά. Και είναι μόνο αυτά τα αίσθημα που έχουν. Και σαν αίσθηση το χωριό. Το χωριό, η φύση. Το 7χώρο είναι, βρίσκεται στο πιο ωραίο, στο πιο όμορφο κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, το ένα πόδι, ότι είναι στη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία, το άλλο στην Ήπειρο. Ναι. Να πας στο Γράμμο, στο Ζμόλικα, αυτοί που έχουν και με τα βουνά. Πρέπει να έχεις και λίγο λόξα για να τα θες, να τα γνωρίσεις. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αν βάλουμε κάποιον τώρα έτσι, μέσα Οκτώβρη, που πέφτουν τα φύλλα εκεί στο Γράμμο και το οποίο είναι χρυσό και τα λοιπά και τον πάμε, δεν έχει ξαναπάει, νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί. Μόνο άμα πάει δεν το γνωρίζει, πάνω στην... Δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Δεν γνωρίζει καλά τον τόπο του. Στα Μουτσάλια, στη Λίμνη, γιατί στην Αρίνα, ναι, με το πρώτο αντίκρισμα θα νεκρωθεί και λίγο εγκέφαλος. Για την πρώτη εικόνα που θα αντίκρισει, έτσι. Θα πει είναι δυνατόν αυτό να είναι δίπλα μας στο χρόνο και να μην το έχω δει. Τα είναι και μια αφρομή γι' αυτό να αγαπήσει και να θελήσει να γνωρίσει πολύ περισσότερα. Γιατί κάπως ξεκινούν όλα. Έτσι. Και θα ρωτώ κατά καιρούς και παλιότερα η περιφέρεια ειδικά έχει κάνει και. Γιατί σε έναν οδηγό από αυτούς το 98-99 είχα δουλέψει, τον είχα δουλέψει εγώ. Mm-hmm. Πριν από μένα και μετά η περιφέρεια έκανε τουριστικούς οδηγούς, φυλάδια κτλ. Εάν είσαι ένα δεν σε ενδιαφέρει, μωρέ Παναγιώτη, και δεις το φυλάδιο και το κάνεις έτσι, το πετάει στην άκρη. Έχει ο καθένας και τις ευθύνες του. Δεν θα έρθει κάποιος δάσκαλος να σε δασκαλέψει στο σπίτι, σήκω τράβα, ξέρω εγώ, στο Βόλιο, στα Πιέρια, να ένα άλλο όμορφο κομμάτι. Τα Πιέρια. Όντως, έτσι. Είναι ατελείωτη περιοχή. Το Βόλιο, ο Μπούρινος. Ο Μπούρινος είναι έρχονται οι γεωλόγοι από όλο τον κόσμο για να γνωρίσουν τον Μπούρινο. Και αυτό είναι άγνωστο. Και αυτό είναι άγνωστο. Δεν πάει ο κόσμος. Πανεπιστήμια και δεν φεύγει από την καρέκλα. Τώρα, ειδικά και με τους υπολογιστές. Και με τον κορονοϊό μπερδευτήκαμε. Τώρα έχει εντάξει, αυτό ήταν και κάτι που δεν το καρτερούσαμε. Ας προτρέψουμε τον κόσμο να αλλάξει τακτική. Μακάρι. Θα σε ευχαριστήσω για αυτή την. Πολύ έτσι ζεστή και αληθινή, ειλικρινή συζήτηση που είχαμε. Εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Και να ξαναβρούμε ευκαιρίες να παρακολουθούμε τη δουλειά σου, αυτή που τουλάχιστον έχεις προσανατολιστεί τη ζωγραφική σου. Ζωγραφική μου πια. Να είσαι καλά, Αργύρη Παφή. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, και εσύ το ίδιο. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Θέσεις και Αντιθέσεις με τον Αργύρη Παφίλη. Η εκπομπή όπου ο τίτλος της δεν βόλευε καθόλου σήμερα, αλλά αυτός είναι. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Γεια και χαρά σας.